η ανασκαφική έρευνα που έχει αρχίσει από το 2017 κατόπιν βέβαια της υποστήριξης και της κοινότητας Καλοχωρίου έχει αποκαλύψει την μεσαιωνική φάση του περίφημου Κασαρμονάστερου των Αγίων Θεοδόρων. Στο πλαίσιο των εργασιών ανάδειξης και αποχωμάτωσης του επιθαλάσσιου τείχους που σώζεται σε ύψος περίπου στα 6 με 8 μέτρα, διερευνήθηκε το βυζαντινό πόδιο, δηλαδή η είσοδος της Βυζαντινής πύλης, όπου από τους καθαρισμούς προέκυψε ένα πολύ σημαντικό εύρημα, αρχιτεκτονικό μέλος, ένα μαρμάρινο υπαίθυρο, το οποίο έχει διακοσμηθεί από τη μία πλευρά με τα οικόσημα της δυναστείας των Γατελούζων του Φραγκίσκου του Πρώτου και του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου με τα χαρακτηριστικά σύμβολα, και ακριβώς δίπλα από το οικόσημο των Παλαιολόγων υπάρχει η απεικόνιση ενός κάστρου με την κύρια πύλη και τα τείχη του, όπως επίσης και τους τρεις εσωτερικούς πύργους που αποδεικνύουν μια παράσταση ενός κάστρου. Εμείς θεωρούμε ότι το κάστρο αυτό ταυτίζεται με το κάστρο των Αγίων Θεοδόρων, παρόλο που στην Εραλδική είναι αρκετά δύσκολο να ταυτιστούν οικόσημα με κάστρα που υπάρχουν, διότι οι ανασκαφικές έρευνες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα είναι ακριβώς πανομοιότυπες ως προς την αρχιτεκτονική του μορφή με το κάστρο που απεικονίζεται στο εν λόγω υπαίθυρο, και θεωρούμε ότι αυτό είναι το προημότερο, η προημότερη οικοδομική φάση του Βυζαντινού κάστρου που παραδόθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα από τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο στον πρώτο ηγεμόνα της Λέσβου, τον Φραγκίσκο τον Κωτελούζο. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι ένα τέτοιο τεκμήριο έλειπε για την αρχαιολογική και ιστορική αξία που έχει το κάστρο των Αγίων Θεοδόρων, το οποίο βέβαια να σας πω ότι ανασκάπτεται τα τελευταία χρόνια για την κατασκευή του κάστρου αυτού, που ανάγεται πριν από τον 14ο αιώνα, γιατί μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε κάτι αντίστοιχο. Να σας πω ότι η διάρκεια της ανασκαφής αρχίζουν και αποκαλύπτονται τεκμήρια κινητά, δηλαδή κεραμική και νομίσματα, που είναι πριν από τον 14ο αιώνα, δηλαδή μιλάμε για τη μεσοβυζαντινή περίοδο, καθώς το τελευταίο έτος αρχίζουν και διερευνούνται και οι πρώτοι κατάλοιπα των Βυζαντινών ναών που έχουν εντοπιστεί και τα οποία βάσει της αρχιτεκτονικής τους μορφής ανάγονται στο 12ο και 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή έχουμε τεκμήρια που πιστοποιούν την ύπαρξη της βυζαντινής, καθαρά βυζαντινής φάσης του κάστρου που μέχρι σήμερα λείπουν από τη Λέσβο. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σπουδαίο, γιατί η ανασκαφή αυτή είναι ορόσημη, η ανασκαφή της Άντισσας και του κάστρου, για να αρχίσουμε να διερευνούμε τη βυζαντινή Λέσβο, για την οποία γνωρίζουμε πολύ ελάχιστα πράγματα. Να σας πω ότι ελάχιστα τεκμήρια της βυζαντινής φάσης σήμερα γνωρίζουμε από το κάστρο της Μυτιλίνης, επειδή εκεί έχουμε βέβαια τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις των Οθωμανών. Γιατί όμως το κάστρο των Αγίων Θεοδόρων παρέμειναν τα στοιχεία αυτά που μέχρι σήμερα σώζονται? Διότι οι Τούρκοι το καταστρέφουν το 1462 και δεν το επαναχρησιμοποιούν. Επομένως δηλαδή αυτό που βρίσκουμε εμείς είναι η καταστροφή της το 1462 και εν συνεχεία ανασκάπτονται στα βαθύτερα επίπεδα τα παλαιότερα ίχνη κατοίκησης που ανάγουν το κάστρο στη Βυζαντινή περίοδο, δηλαδή από το 10ο μέχρι και το 14ο αιώνα, που παραδίδεται στην οικογένεια των Γατελούζων. Κατανοούμε τι μας λέτε. Θυμάμαστε έτσι και τώρα, πάμε πίσω 1-2 χρόνια περίπου, όταν στο καλό ξεκίνημα, να το πούμε, η ανασκαφή εκεί στην περιοχή, ναι, που μας λέγανε ότι εδώ θα βρούμε πολύ σπουδαία πράγματα, διότι η ανασκαφή για τη στρωματογραφία, όπως ονομάμε εμείς αρχαιολόγοι, δηλαδή τα αρχαιολογικά στρώματα, δεν είναι διαταραγμένα. Ναι. Είναι πολύ καθαρά. Δηλαδή έχουμε όλες τις φάσεις και το σημαντικό είναι ότι τώρα αρχίζουμε και βγάζουμε και άλλα πράγματα, κυρίως αρχιτεκτονικά μέλη, όπως οι ναοί που σας λέω αυτοί του 11ου, 12ου αιώνα, που αρχίζουν και πιστοποιούν το βυζαντινό πλέον κάστρο των Αγίων Θεοδόρων, το οποίο κατ' εμέ, σύμφωνα με την ανασκαφή που διενεργούμε, ταυτίζεται με το οικόσημο, με την απεικόνιση του κάστρου πάνω στο Βυζαντινό υπαίρθυρο, η οποία είναι ακριβώς ίδια. Να σας πούμε ότι ένας από τους πύργους αυτούς που απεικονίζονται, τον έχουμε ήδη ανασκάψει. Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολιών για το τι είναι αυτό που απεικονίζεται πάνω στο υπαίρθυρο. Το θέμα είναι τώρα η έρευνα, να διενεργήσουμε περαιτέρω μελέτη σχετικά με τα στοιχεία που αντλούμε για την εικονογραφία αυτή στην γενικότερη βιβλιογραφία της εποχής.
Εκεί βέβαια εντάξει, εσείς συνεχίζετε και στην περιοχή που έχετε καταφέρει τώρα και δεν αφορά μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή που είδαμε φέτος την έχετε ανοίξει το κοινό με ναι. πολλές εκδηλώσεις όπως και το Κάτω Κάστρο και όλα αυτά και ναι. συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια και όχι μόνο εδώ στη Λέσβο αλλά και στη Λίμνο. Ακριβώς. Την οποία θα επισκεφτείτε σήμερα. Έχετε κάποιο πρόγραμμα για τη Λίμνο? Εγώ ναι, επειδή τώρα είμαι στη Σάμο, γιατί έχω και την εφορία της εφορίας Σάμου. Έχω οριστεί ως προϊστάμενος και τώρα με βρίσκεται στο Ηραίο. Εμείς θα κάνουμε στην Λίμνο. Έχουν αρχίσει τα δύο νέα μεγάλα έργα. Ο δυτικός τομέας του προϊστορικού οικισμού της Πολιόχνης. Οπότε ολοκληρώνεται σε δύο χρόνια η αποκατάσταση του σημαντικού αυτού προϊστορικού οικισμού, όπως επίσης και η ανασκαφή και η διερεύνηση και διαμόρφωση των βρανών νότιων και δυτικών του Καβηρίου. Οπότε θα έχουμε σε δύο χρόνια περίπου έτοιμους αρχαιολογικούς χώρους, τους οποίους η εφορία μας θέλει να τους εντάξει σε μνημεία της UNESCO. Είναι πολύ σημαντικό αυτό βήμα που θα κάνει η υπηρεσία μας, γιατί θα αναδειχθούν και θα γίνουν πολύ ευρέως γνωστοί στο κοινό, σε διεθνές επίπεδο, δύο πολύ σημαντικά μνημεία της Ακριτικής Λίμνου. Και για την Πολιόχνη και για τα Καβύρια. Και για τα Καβύρια, ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, σε δύο χρόνια από τώρα θα είσαστε έτοιμοι ακριβώς, να τα παραδώσετε. Ακριβώς. Να τα παραδώσουμε στο κοινό. Και να ενταχθούν στο κατάλογο μνημείων της UNESCO. Ακριβώς. Πολύ σημαντική εξέλιξη, οπότε και για τη Λίμνο. Αλλά όλο ειδήσει έχετε, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν μπορώ να πω. Ειδήσει από το μακρινό, πολύ μακρινό, πιο κοντινό παρελθόν. Ακριβώς. Ναι. Και ευελπιστούμε ότι και η συνέχιση των ανασκαφών του κάστρου των Αγίων Θεοδόρων θα δώσει καινούργια στοιχεία, γιατί αρχίζουμε και την ανασκαφική έρευνα σε λίγο στο χώρο. Τη συστηματική δηλαδή. Μάλιστα. Για να αποκαλύψουμε τη βυζαντινή πύλη του κάστρου.